Με τα αλλεπάλληλα κύματα του κορονοϊού να σαρώνουν και την τέταρτη δόση να συνιστάται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι ειδικοί παρακολουθούν από κοντά τη νέα φάση της πανδημίας στην οποία εισέρχεται και η Ελλάδα. Η παρασκευή ενός μονοδοσικού εμβολίου θα είναι πιθανόν το επόμενο βήμα για την επιστημονική κοινότητα. Είμαι και σε συνεννόηση που είμαστε και με το ECDC προσπαθούν να έχουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα μονοδοσικό εμβόλιο που όλοι το επιθυμούμε και να έχει τα χαρακτηριστικά της κοινής γρίπης, δηλαδή να γίνεται μια φορά το χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ευελπιστούμε ότι θα είναι το συντομότερο δυνατό. Είχαμε ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο οδήγησε σε τραγικές πρωτιές στους σκληρούς δείχτες της πανδημίας τη χώρα μας στην Ευρώπη. Η επικράτηση των υποπαραλλαγών ομικρον 4 και ομικρον 5 στην Κρήτη είναι δεδομένη, εξού και η εκτόξευση των κρουσμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα. Στην Κρήτη κυριαρχεί κατά 95% το ομικρον 5, σύμφωνα με τις γονιδηματικές μελέτες που κάνουμε. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για την ανήθευση νέων στελεχών, αν και εφόσον αυτά εμφανιστούν στην Κρήτη. Θεωρώ ότι και τον Ιούλιο θα πορευτούμε σε υψηλό αριθμό κρουσμάτων και ευελπιστώ ότι προς τον Αύγουστο, αν και εφόσον όλα πηγαίνουν ομαλά, θα πρέπει να πάμε σε κάποια μικρή κάμψη του κύματος αυτού που το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή. Προβληματισμός επικρατεί για το επίπεδο κάλυψης που προσφέρει η τέταρτη δόση. Η τέταρτη δόση, η ενισχυτική δόση, καλύπτει σίγουρα σε μεγάλο ποσοστό το ενδεχόμενο σοβαρής νόσησης και ανάγκης νοσηλείας σε μεθ. Σίγουρα η αποτελεσματικότητά τους ό,τι αφορά την μόλυνση μεταξύ ατόμων είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με τα αρχικά στελέχη και αυτή είναι η ικανότητα που έχει αναπτύξει η νέα υποπαραλλαγή να διαφεύγει των αντισωμάτων είτε τις προηγούμενες νόσεις είτε των εμβολίων. Ο Υπουργός Υγείας και γνωστοί γιατροί παρέστησαν στην ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με θέμα SARS-CoV-2, προκλήσεις και διδάγματα που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, επαναλαμβάνοντας ότι ο ιός είναι εδώ και ότι η μάσκα παραμένει όπλο εν ώψη της εκταταμένης διασποράς που μπορεί να υπάρξει στη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι γιατροί κάλεσαν ακόμα τους πολίτες να δηλώνουν τα θετικά τεστ ώστε να υπάρχει ανα πάσα στιγμή η πραγματική εικόνα της πανδημίας. Το πότε ακριβώς θα κορυφωθεί κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και αν θα σταθεροποιηθεί σε ένα υψηλό σημείο για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως αν συμβεί, έχει συμβεί αλλού, δεν μπορούμε όμως να το προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια. Αλλά δεν έχουν σημασία οι προβλέψεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να περιορίσουμε τη διασπορά, να περιορίσουμε την ασθένεια. Εκτιμούμε τις δράσεις μας, αξιολογούμε τις προσπάθειες που έγιναν από όλους τους φορείς και φυσικά τη συνεργασία, θέλοντας να σχεδιάσουμε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας. Προς το παρόν, οι σκληροί δείκτες, δηλαδή διασωληνωμένοι και θάνατοι που οφείλονται στις επιπλοκές του ιού, διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο, ωστόσο η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, ζητώντας από τους πολίτες να πράξουν το ίδιο.